Είμαστε στην πόλη Κλουζ της Ρουμανίας, στο συνέδριο Aviation Event και έχουμε μαζί μας την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου. Χαίρετε. Η οποία είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Αεροδρομίου Αθηνών. Σωστά. Και ήσασταν και η κεντρική συντονίστρια του συνεδρίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι υπόθηκε σε αυτό το συνέδριο, ποια ήταν η τάση, τι είπαμε σε αυτό το συνέδριο για το Aviation. Βέβαια, πρώτα απ' όλα μεγάλη χαρά που επέστρεψα στο Κλουζ. Πράγματι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται το Aviation Event στο Κλουζ. Ήμουν η κεντρική συντονίστρια και αυτό ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα, γιατί υπήρχαν εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ομιλητές και τόσο από το χώρο των αερομεταφορών όσο και από άλλους κλάδους. Νομίζω ότι τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου συνοψίζονται σε 4 λέξεις, θα έλεγα. Καινοτομία, τεχνολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτές είναι οι έννοιες που απασχόλησαν τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές σήμερα εδώ. Και βέβαια μιλήσαμε πάρα πολύ για τη στρατηγική. Πώς μπορούμε να τα επιτύχουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι και η στρατηγική στόχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών είναι κάτι για το οποίο δουλεύουμε καθημερινά και οι συνάδελφοι δουλεύουν καθημερινά 24/7, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και βέβαια είχαμε τη χαρά και την τιμή πρόσφατα να βραβευτούμε στο πλαίσιο του ACI World ASQ, στο πλαίσιο της έρευνας δηλαδή που κάνει το ACI World σε μηνιαία βάση. Ψηφιστήκαμε από τους επιβάτες ως το καλύτερο αεροδρόμιο στον τομέα των παρεχομένων υπηρεσιών. Οπότε αυτό δεν μας χαροποιεί μόνο, επιτείνει το βαθύτατο αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι και στους συνεργάτες μας και στο ταξιδιωτικό κοινό, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Όλοι μας στην Ελλάδα είμαστε περήφανοι για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι γνωστό καλά, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται να το πω, είναι γνωστό. Θα ήθελα όμως να μου πείτε ένα αεροδρόμιο. Τι το κάνει να είναι κομβικό, hub όπως λέμε, είναι να έχει κάποια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, είναι να καταφέρει να προσελκύει πολλές αεροπορικές εταιρείες. Αυτό που λέμε εμείς στον αεροπορικό κλάδο είναι ότι οι κομβοι, τα hubs, δημιουργούνται από αεροπορικές εταιρείες και όχι από αεροδρόμια. Αυτό λοιπόν που αναφέρατε ως πρώτο λόγο, το να υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη αεροπορική εταιρεία, είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο κόμβος. Στην περίπτωση του αεροδρομίου της Αθήνας, που μπορεί να μην έχουμε, να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα, μπορεί να μην έχουμε την Τέρκης που έχει η Κωνσταντινούπολη, έχουμε όμως δύο πολύ ισχυρούς παίκτες στο αεροδρόμιο μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι η Aegean και είναι και η Sky Express. Έχουμε πολύ ισχυρούς αερομεταφορείς σε μικρότερα ίσως ποσοστά, αλλά πάρα πολύ δυναμικούς που αναπτύσσονται ταχύτατα. Και βέβαια αυτό που προσπαθούμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας είναι να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερες αεροπορικές εταιρείες και έτσι να αυξήσουμε τη διασυνδεσιμότητα του αεροδρομίου και βέβαια της πόλης, γιατί είμαστε το αεροδρόμιο της πόλης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μου δίνεται έτσι ένα ένασμα, η πόλη, η Αθήνα. Ναι, είσαι στο αεροδρόμιο βέβαια όλης της Ελλάδας, αλλά και της Αθήνας, ναι. Βασικά. Ποια είναι η σχέση σας με την πόλη και σε επίπεδο marketing, mm-hmm. αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο, πόσο επηρεάζει η πόλη το αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο την πόλη? Είναι πάρα πολύ βασικό. Πρώτα απ' όλα, ναι, μας αρέσουν πολύ και είναι στο DNA μας οι συνεργασίες και οι συνέργειες. Είμαστε μέρος του This is Athens and Partners, όπου βεβαίως εργαζόμαστε πολύ στενά με την πόλη της Αθήνας, αλλά και με άλλους φορείς, Marketing Greece, SETE, Aegean, όλους τους φορείς, τους stakeholders, όπως λέμε εμείς, τους συμμετόχους του τουρισμού και των αερομεταφορών. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι κάνουμε όλοι μαζί τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να αναπτύξουμε την πόλη, όσο γίνεται να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά της. Μια άλλη διάσταση που είναι επίσης πολύ σημαντική για την πόλη είναι αυτό που αναφέραμε στην αρχή, η βιώσιμη ανάπτυξη. Το να συνεισφέρουμε δηλαδή στο οικολογικό αποτύπωμα της πόλης. Και ως αεροδρόμιο αυτό το προσπαθούμε μέσω του, ενδεχομένως το έχετε ακούσει, του πρωτοποριακού προγράμματος του Route 2025. Ίσως έχετε ακούσει ότι ο στόχος για μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα χωρίς αντισταθμίσματα για τον κλάδο συνολικά είναι το 2050. Εμείς το έχουμε φέρει αρκετά νωρίτερα, θα έλεγα, το 2025 και η προσπάθειά μας είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτό το στόχο μέχρι το 2025. Φέτος, το 2023, είναι ένας κομβικός χρόνος
γιατί πρόκειται μάλιστα πάρα πολύ σύντομα να εγκαινιάσουμε το μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό μας για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση καθαρής ενέργειας. Άρα ο στόχος αυτός δεν είναι μόνο για να αυξήσουμε εμείς το δικό μας αποτύπωμα, είναι βεβαίως και για να συνεισφέρουμε στο οικολογικό αποτύπωμα της πόλης. Γιατί όπως το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, όλες οι έρευνες μας δείχνουν πια ότι ο κόσμος, ειδικότερα οι νεότερες γενιές, επιλέγει να ταξιδεύει σε βιώσιμους προορισμούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπληρώσουμε και αυτή την προϋπόθεση για την πόλη μας. Ουσιαστικά αν υπάρχει μία βιώσιμη εικόνα, σωστά, ώστε να επιλέξει ο τουρίστας να έρθει στην Αθήνα και βέβαια μέσω του αεροδρομίου. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.